Σήμερα έχουμε καλέσει τον κόσμο της Καλαμάτας να έρθει να ενημερωθεί για μερικές από τις καινοτόμες δράσεις του σχολείου. Είμαστε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε πάντα κάτι καλύτερο και θέλουμε να παρέχουμε στα παιδιά μας παιδεία και όχι απλά εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την αξιολόγηση και το πορτφόλιο, ένα θεσμό πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό στο σχολείο μας και μας βοηθάει σε αυτό η κυρία Κουλουμπαρίτση. Επίσης θα μιλήσουμε για τα αρχαία ελληνικά με στόχο τα παιδιά μέσα από παιχνίδι, μέσα από διασκέδαση, μέσα με εύκολους τρόπους να εμβαθύνουν στην ελληνική γλώσσα, να κατανοήσουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα και να γίνονται πολίτες του κόσμου. Τα αρχαία ελληνικά μιλώνται σε πολλές χώρες, διδάσκονται σε πολλές χώρες, εκτός από την Ελλάδα μάλλον. Επίσης πολύ σημαντικό είναι οι δράσεις που κάνουμε για να κάνουμε τα παιδιά μας πολίτες του κόσμου. Οι δράσεις με το Erasmus, οι δράσεις με το E2IN, συνεργασία με σχολεία από όλη την Ευρώπη, συνεργασία με σχολεία από τον Καναδά και αλλού. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το θέμα του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που προσφέρει στην κοινωνία χωρίς να ζητάς τίποτα. Αυτό λοιπόν το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια σαν σχολείο και προσπαθούμε να το περάσουμε στα παιδιά μας. Να προσφέρουν στην κοινωνία, να προσφέρουν παντού. Απλά προσπαθούμε να το κάνουμε πιο οργανωμένα και τα παιδιά μας να παίρνουν εφόδια για το μέλλον τους. Ένας άλλος τομέας είναι οι τέχνες. Οι τέχνες δεν είναι να κάνεις το παιδί καλλιτέχνη, είναι να το μοιείς το παιδί στις τέχνες και αυτό μετά να το έχει βίωμα σε όλη του τη ζωή. Ο στόχος αυτών των δράσεων που είναι συμπληρωματικές όλων των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου είναι να ετοιμάσουμε τον πολίτη του κόσμου, να ετοιμάσουμε τον πολίτη της επόμενης γενιάς, να δώσουμε στα παιδιά δεξιότητες του 2030. Την έπνα αξιολόγηση με το πορτφόλιο, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί το λέει και η ίδια η λέξη, η αξιολόγηση έχει σαν στόχο να μεταφέρει στους μαθητές μας ένα αξιακό πλαίσιο, ένα πλαίσιο με το οποίο το σχολείο κομίζει αξία στην προσπάθεια και την επίδοση των μαθητών. Αυτό πλέον υλοποιείται, ενώ έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία. Το σχολείο αυτό προχωράει στην εξής καινοτομία μέσα από εργαλεία τα οποία έχουν οργανωθεί και έχουν δημιουργηθεί και με την συμβολή των εκπαιδευτικών του σχολείου. Προχωράμε να δώσουμε συγκεκριμένη υπόσταση στην περιγραφική αξιολόγηση με σαφή κριτήρια σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ούτως ώστε τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να είναι απολύτως συνειδητοί στην διαδικασία την μαθησιακή και επίσης οι ίδιοι μαθητές συνυπεύθυνοι της διαδικασίας μάθησης. Όπως είπε πριν και ο κύριος Μπουγάς, στόχος του σχολείου είναι να ετοιμάσουμε τους πολίτες του αύριο. Η αξιολόγηση και μάλιστα η αξιολόγηση μέσα από σαφείς περιγραφές, μέσα από το πορτφόλιο, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα στον μαθητή να καταστεί υπεύθυνος, να μπορεί να αυτοαξιολογείται και να κάνει ένα βήμα ενηλικίωσης, ένα βήμα που του δίνει ακριβώς την δυνατότητα και τα εχέγγυα να προετοιμαστεί για να γίνει πολίτης υπεύθυνος αυτής της χώρας. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που την έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη χρονιά και τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Επομένως, σταδιακά εγκαταλείπουμε τη βαθμολογία. Παράλληλα με τη βαθμολογία, διότι το θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει την βαθμολογία, δεν μπορούμε λοιπόν να την εγκαταλείψουμε. Παράλληλα με τη βαθμολογία, εξηγούμε τι είναι αυτή η βαθμή με πολύ σαφείς περιγραφές. Όταν περιγράφουμε λοιπόν την επίδοση, είμαστε σε θέση να αναδείξουμε και τις δεξιότητες και κλίσεις των μαθητών μας, αλλά και να εντοπίσουμε κάποιες αδυναμίες και έτσι να μπορούμε να αναδείξουμε και να προάγουμε τις κλίσεις και απ' την άλλη να παρέμβουμε καταληκτικά στις αδυναμίες, ούτως ώστε να τις μετατρέψουμε σε δυνατότητες. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της αξιολόγησης μέσα από το πορτφόλιο, έχουμε αρχίσει να το εφαρμόζουμε στα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Επομένως, βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. Σαφώς. Και τους μαθητές και τους γονείς. Απολύτως, και αυτό κάνουμε σήμερα. Ενημερώνουμε τους γονείς και τους δείχνουμε ότι
έχουμε σχεδιάσει εργαλεία που αποτελούν έναν κοινό τόπο επικοινωνίας του σχολείου, των εκπαιδευτικών, με τους γονείς, για να υπάρχει μια κοινή γλώσσα και να μπορούν να καταλάβουν με πολύ σαφήνεια οι γονείς ακριβώς πώς πορευόμαστε και πού είναι το μέλλον και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στο μέλλον. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι κοιτάζουμε από το δημοτικό, θα έλεγα από το νηπιαγωγείο, κοιτάζουμε το λύκειο, το πανεπιστήμιο, κοιτάζουμε τον πολίτη του αύριο και τον ετοιμάζουμε από τώρα. Ο πολίτης δεν την ετοιμάζεται στην τρίτη λυκείου, όπως καταλαβαίνετε. Χρειάζεται προετοιμασία και όσοι είμαστε πολλά χρόνια εκπαιδευτικοί, αλλά όσοι είμαστε και γονείς, ξέρουμε ότι ένα παιδί διαπαιδαγωγείται, αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο και θέλει μια κοινή προσπάθεια. Καλούμε λοιπόν τους γονείς, είμαστε έτοιμοι ως επιστημονική ομάδα, ως εκπαιδευτική, τους θέλουμε κοντά μας για να έχει μια πολύ αίσια προοπτική αυτή η συνεργασία. Το δημοτικό δεν είναι... Τα αρχαία ελληνικά από το δημοτικό είναι τα ελληνικά από το δημοτικό. Αρχαία ελληνικά μιλάμε όλοι, η γλώσσα είναι... η γλώσσα μας η ελληνική. Μπορούν σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά να τα αφομοιώσουν? Δεν είναι να αφομοιώσουν, είναι να ακούσουν και να καταλάβουν. Και μπορούν πάρα πολύ καλά. Κάναμε ένα πείραμα, εγώ προσωπικά σε κάθε τάξη, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη, είπα μέσω της γλώσσας του Εσώπου, μύθο του Εσώπου, τον οποίο τον κατάλαβαν, τον έπαιξαν, τον δραματοποίησαν, τον χόρεψαν, χειροκρότησαν, μπήκαν μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι, ότι είναι η γλώσσα μας, είναι μια μορφή βέβαια παλιότερη, το λένε από μόνα τους, όμως είναι τόσες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε και είναι διαχρονικά οι ίδιες, όχι μόνο στη δική μας γλώσσα, αλλά και στις γλώσσες όλες του δυτικού κόσμου, που νομίζω ότι τα παιδιά είναι πιο τολμηρά στο να καταλάβουν ότι αυτό είναι κάτι δικό τους, από εμάς τους μεγαλύτερους που έχουμε μια απόσταση από αυτό, για πολλούς και διαφορούς λόγους. Οπότε δεν είναι να τους κάνουμε σοφούς, ούτε να μάθουν να κλείνουν ρήματα, ούτε να μάθουν να λένε απ' έξω το προήμιο της Οδύσσειας. Είναι να καταλαβαίνουν και διασκεδάζουν, είναι ψυχαγωγία. Γιατί είναι η γλώσσα μας, είναι επαφή με τη γλώσσα. Φοβάστε ότι και αυτά θα χαθούν σαν τα λατινικά? Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί τότε πρέπει να καταργήσουμε αυτά που μιλάμε τώρα. Οπότε είναι όλες οι λέξεις. Φιλοσοφία, έρωτας, θεολογία, αστρονομία, αστροφυσική. Όλες οι λέξεις θα τις καταργήσουμε. Όποιος το κάνει αυτό, τότε εντάξει, ας εξαφανίσουμε και αρχαία ελληνικά. Για τη ρητορική στην εκπαίδευση. Η ρητορική στην εκπαίδευση. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια το εγχείρημα αυτό. Κάνουμε και με τη δευτεροβάθμια και με την πρωτοβάθμια ρητορικούς αγώνες και ο μόνος στόχος είναι τα παιδιά από τη μικρότερη ηλικία μέχρι τη μεγαλύτερη να μπορούν να εκφραστούν μέσω του προφορικού λόγου. Δηλαδή όλα αυτά και τα αρχαία ελληνικά και η ρητορική δεν είναι τίποτα άλλο από μία επαφή με τη γλώσσα μας και με την τέχνη της γλώσσας που είναι η ρητορική. Οπότε είναι η καλλιέργεια του προφορικού λόγου με σκοπό να αναπτυχθεί ο διάλογος και ο κάθε ένας να μπορεί να σέβεται τον άλλο, να ακούει τη γνώμη του, να μπορεί να εκφράσει τη δικιά του, να μπορεί να επιχειρηματολογήσει. Και μια και σήμερα νομίζω η μέρα έχει να κάνει και με το bullying, νομίζω ότι αυτός είναι ο υγιέστερος τρόπος να μπορεί να αναπτυχθεί η δυνατότητα διένεξης, αλλά με το λόγο. Με τα επιχειρήματα, με την ειρήνη και με την επικοινωνία. Οπότε οι ρητορικοί αγώνες, το μοναδικό ουσιαστικό σκοπό που έχουν είναι να αυξηθούν οι επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών και να εκτίθενται τα παιδιά στο να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Μελλοντικά μπορούν να έχουμε και δημοκρατικούς πολίτες.